xamustimes.gr. Νέα έγκυρα και έγκαιρα. Οι υποψήφοι μας είναι δοκιμασμένοι αγωνιστές του εργατικού και λαϊκού κινήματος στον νομό μας. Έχουν υπηρετήσει τα λαϊκά συμφέροντα από πολλές θέσεις στο κίνημα και την τοπική διοίκηση. Πρόκειται ακριβώς για ανθρώπους που και την επόμενη μέρα των εκλογών θα είναι στο πλάι του λαού, όπως έκαναν μέχρι τώρα, δίνοντας όλες τις δυνάμεις για την ανασύνταξη του εργατικού λαϊκού κινήματος, την οικοδόμηση της λαϊκής συμμαχίας που θα ανοίξει τον δρόμο για να γίνει ο λαός ιδιοκτήτης του πλούτου που παράγει. Να σας συστήσω λοιπόν τους υποψηφίους, οι οποίοι και θα παρουσιάσουν μέσα από τις ομιλίες τους τις θέσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Καταρχήν, μαζί μας σήμερα είναι η Έλλη Ρίτσου, η οποία είναι υποψήφια στο ψηφοδέλτιο επικρατείας του κόμματος, γνωστή και από το συγγραφικό της έργο, αλλά και η ίδια βέβαια τιμά την αγωνιστική παράδοση των γονιών της, της γνωστής μας ιδιαίτερα στους αμιώδες Γαριφαλίτζας Ρίτσου και του ποιητή του Αγώνα του Λαού μας, του Γιάννη Ρίτσου. Έχουμε το προνόμιο να έχουμε τέσσερις λοιπόν υποψηφίους από τη ΣΑΜΟ, γεγονός που αυξάνει και τις απαιτήσεις βέβαια για τη δουλειά μας. Όσον αφορά το όνομά μας, η σύνδεση του ψηφοδελτίου δεν αλλάζει σε σχέση με το Γενάρη. Οι υποψήφοι με τη σειρά που θα είναι στο ψηφοδέλτιο, αφού θα είναι με λίστα βάσει των σταυρών προτίμησης της προηγούμενης εκλογικής αναμέτρησης, είναι ο Φανούρης ο Καρούτσος από την Ικαρία, ο Αντώνης ο Δράκος και η Βασιλική Βρυνιώτη. Samustimes.gr. Νέα έγκυρα και έγκαιρα.